Αρχικά θα ήθελα να σας καλησπερίσω στη σημερινή μας εκδήλωση που έχει ως κεντρικό θέμα την παρουσίαση των βιβλίων μου «Η Αυλία της Ζωής» καθώς και την ποιητική μου συλλογή «Κάθε στίχος μια κρυψώνα». Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελείται από ένα συνομικό θεατρικό έργο της Μαριονέτες, μια κωμωδία δεύτερο που λέγεται «Γραμμή υποστήριξης». Να βρίσκομαι σε τρία υπέροχα σχολεία με παράλληλες στηρίξεις, τμήματα ένταξης, νεοδιορίστους και μόνιμους δασκάλους από τα οποία υπηρετούνται από αξιόλογα παιδιά. Νέοι, φιλότιμοι και εργατικοί άνθρωποι από τα οποία κάθε μέρα παίρνω δύναμη και μαθήματα από αυτούς. Είναι μια λέξη μυστηριώδης, τόσο σκοτεινή που ο νους σου σε πηγαίνει σε κάτι άσχημο και κακό. Οι σκιές μας είναι δημιουργήματα δικά μας. Είναι κομμάτια του εαυτού μας που αρνούμαστε να τα αναγνωρίσουμε, να τα φροντίσουμε και να συμβιώσουμε με αυτά. Με τις σκιές δεν μπορούμε να ζούμε κάνοντας συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Έχουν κάθε φορά άλλη μορφή. Και θα πω στο φίλο μου τον Φίλο τον Μαρκατώνη ότι εύχομαι σε όσες δουλειές κάνω να συναντήσω ανθρώπους με τη δική σου συγκίνηση. Με τη δική σου ευαισθησία και τον ίδιο βαθμό συνέστησης. Παρουσιάσαμε την Αυλία της Ζωής, ένα βιβλίο, μια κατάθεση ψυχής, δηλαδή όπου είναι όλος ο φίβος μέσα σε 259 σελίδες και είμαι βαθύτατα ευγνώμων και χαρούμενος για αυτή τη στιγμή. Είδαμε πολλούς από τους θεατές να δακρύζουν, να συγκινούνται. Πώς αισθάνεσαι που επηρεάζεται η ψυχολογία των καλεσμένων σου με τα βιβλία σου? Αυτό αποτελεί δέος για μένα. Επαναλαμβάνω, αποτελεί ένα τεράστιο δέος, μια ευδαιμονία, όπως λέει και ο Αριστοτέλης, για μένα, διότι κοκκινίζω με αυτό, γιατί βλέπω ότι οι άνθρωποι αυτοί, όπως μου είπαν και κάποιοι φίλοι μου, είδα τον εαυτό τους σε πολλά από τα κείμενα και τα ποίηματα και τα πεζά και τα θεατρικά και αποτελεί μια ευλογία για μένα, διότι βλέπω ανθρώπους που συμπάσχουν με μένα, έχουν τις ίδιες ανησυχίες με μένα και έχουν ακριβώς, περνούν ίδιες καταστάσεις, γιατί όπως ανέφερα και πριν, ότι οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή χρειάζονται ένα κλικ, δηλαδή να ξεδιπλωθούν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Κάτι που σπανίζει στις μέρες μας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι εσωστρεφείς, δεν ανοίγονται, γι' αυτό και το θέατρο άλλωστε, έτσι. Αδερφέ μου νύχτωσε και εγώ πάλι μόνος μου. Με 2 ώρες ύπνο μονάχα. Προσπαθώ να κλάψω. Μα πάλι άγνωστο τώρα θα μείνω. Γιατί εσύ έφυγες μακριά μου. Σε έναν τόπο πιο ωραίο θα έρθω. Εκεί που λένε πως όνειρα και αγάπη κυριαρχούν παντοτινά. Πως έννοια καμιά δεν υπάρχει. Το άγχος και ο πόνος πως κάνουν φτερά και πετούνε πέρα, μακριά. Μα για πες μου, αν καμιά αλήθεια βρίσκεις εκεί, αν είναι τόσο όμορφο, τόσο ξέρινια στα υψηλά. Θυμάμαι ακόμα τα άπειρά μας μυστικά, Αντώνη. Τις ωραίες μας στιγμές, τα τσιγάρα στα κρυφά. Ακόμα
και αυτή την καταραμένη καζιά. Που από τη μια είναι καθημερινή συνηθισμένη, απ' την άλλη φωνική, θανάσιμη, κακιά. Σερώντας μου τον κολλητό μου, φίλο και αδερφό μου. Γι' αυτό και τώρα κάθομαι εδώ. Τα αστέρια ρε πάρθος ξανά. Έχω γράψει 4. Είναι οι αναμνήσεις από στάχτη, είναι η αυλαία της ζωής που προσάσκεται σήμερα, είναι το κάθε στίχος μια κρυψώνει ποιητική συλλογή και είναι και το συνομιλώντας με τις σκιές που είναι αστυνομικές νουβέλες που εκδόσεις 24 γράμματα. Τι είχες αποκομίσει από όλες αυτές τις δουλειές σου? Πώς να γίνουμε καλύτερος άνθρωπος. Τα παιδιά είναι για ύπνο από νωρίς κοινά. Νωρίς για λόγια να έχουν βάλει.